Και ενώ φαντάζομαι τον Ντένι Σταρ να πλέει στα νερά του ειδικού ενδεχομένως ωκεανού, η Ντένι Κουβαράκου, η δική μας Ντένι εσύ Superstar, είναι έτοιμη να κάνει την πασαρέλ. Για να δούμε τι άλλο θα ακούσω. Ντένι μου, πότε γύρισες από την Κορέα? Τι να γυρίσω, έχω φύγει πάλι, είμαι Λονδίνο. Πήγες στο... Έχω τρελαθεί. Πήγες κατευθείαν στο Λονδίνο, ναι, ή πέρασες, ναι, από, όχι, Αθήνα? Όχι, δεν πέρασα. Κατευθείαν, ναι. Πρέπει να είσαι δηλαδή πάρα πολύ κουρασμένη. Πολύ κουρασμένη, με ζητάνε από παντού. Jet lag, τέτοια πράγματα. Στο Λονδίνο τι πας να κάνεις? Λοιπόν, είναι 13 Νοεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα. Μια μέρα μετά. Δηλαδή, ναι, με το που, ναι, αμέσως, ονόμασες το κουρασγερόπλιο, μπήκα στο... Δεν πρόλαβα τίποτα να κάνω. Μάλιστα. Έτσι είναι οι δουλειές. Έτσι είναι οι δουλειές. Λονδίνο 13 Νοεμβρίου. Επαγγελματικό ραντεβού πάλι. Mm-hmm. Είναι για την πρόσθεση ενός αρώματος καινούριου που βγάζει μια πολύ γνωστή εταιρεία. Και θα το προωθήσω από τα social media. Πολύ καλά θα κάνεις. Βέβαια. Φυσικά. Θα έχει το όνομά σου? Όχι, εντάξει, δεν το έχουμε κουβεντιάσει. Τώρα θα πάμε, δεν το ξέρω. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό, Ντένι Σταρ. Το άρωμα. Ναι. Θα του το προτείνω, να σου πω την αλήθεια. Για δες το λίγο. Να κάνει, ναι, μια λυσίδα με το ίδιο όνομα. Τώρα έχουμε κάνει το πρώτο, έτσι, την πρώτη επαφή. Ντένι Σούπερσταρ. Smell like Ντένι. Smell like Ντένι. Αυτό θυμίζει το smells, yeah, like teen spirit. Yeah. Πάμε για τη βαθμολογία. Χριστιανά, έβαλες δύο. Έβαλα δύο. Στην Ντένι. Ναι. Στην Ντένι Σταρ. Πάντα, ναι, δύο μου βάζει και άσου. Δεν σου βάζω πάντα δύο. Ναι, δεν ισχύει. Για να μας αιτιολογήσεις εσύ που είσαι και της μόδας. Για κάπου. Μ' αρέσεις. Για να δω τι θα μου πεις τώρα. Είσαι πολύ όμορφη. Αλλά. Γιατί δεν έπαιξες με λίγο χρώμα τουλάχιστον, ένα άλλο μπλουζάκι, κάτι έτσι να... Να σου πω ότι εγώ ανέψει, όλο το look το ξεκίνησα με το μπλουζάκι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο, ναι. Και μου άρεσε όπως το έκανα, δεν ήθελα να βάλω χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ όλα αυτά τα γκρι που έχω μπλέξει. Και εμένα μου αρέσει, απλά δεν βλέπω μία ιδιαίτερη πρόταση σε αυτά που φοράς. Είσαι πάρα πολύ ωραία τιμένη. Σίγουρα, κοίταξε να δεις. Από ό,τι βλέπω από σένα, ναι, δεν έχω κάτι έτσι κοντά μου, κάποιο μαγαζί με άλλα είδη, για να φορέσω και εγώ προτάσεις ιδιαίτερες. Γι' αυτό που φοράω, λες. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό είναι. Αν βλέπω αυτό ότι είναι πρόταση, είναι λογικό. Καλά, το δικό θα μου να με βλέπει. Με το δικό μου το look αργότερα. Ναι. Να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο θέμα με τις βαθμολογίες? Γιατί και στο προηγούμενο επεισόδιο και σε αυτό, παρατηρώ έτσι μία. Θεωρώ εγώ εχθρική βαθμολογία στο πρόσωπό σου για κάποιες εμφανίσεις που θεωρώ ότι δεν είναι και αποτυχημένες. Παρ' όλα αυτά, βλέπω κάποιες εμφανίσεις που βαθμολογούν τα κορίτσια χειρότερες από αυτές, από τις δικές σου, να το πω έτσι, με βαθμολογούν με πιο επιοικία. Ενώ σε σένα πολύ αυστηρές. Το βλέπεις και εσύ. Ξέρω, εγώ ξέρω τι έχει συμβεί. Τι συμβαίνει? Ας πούμε, εσύ σήμερα είσαι το τρίτο μονοχρωματικό look. Χωρίς πλάκα. Που πήρες, που δεν εκτιμήθηκε όμως, ενώ τα άλλα μονοχρωματικά look εκτιμήθηκαν πάρα πολύ. Τι έχει γίνει με μένα. Εγώ για τέτοια look έχω πάρει κι άσου. Που αν τα φόραγε άλλη κοπέλα, μπορεί να παίρνανε τρία. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με σένα και το πώς τα φοράς. Δεν έχει να κάνει, διότι είναι μη σου βγει βρώμα στην αρχή. Κάτι τέτοιο έχει γίνει με μένα. Δηλαδή τα κορίτσια τώρα, σου λέει, εγώ με τις μόδας, ξέρω, κάνω, η Ντένι δεν ξέρει. Έχει έρθει εδώ για πλάκα και να γελάμε. Όντως τώρα. 100%. Εγώ δεν έχω βαθμολογήσει έτσι. Δηλαδή, ό,τι βάζω εγώ δεν το εκτιμάν. Αν το έβαζε αυτό οποιαδήποτε άλλη κοπέλα, 100%. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εγώ απευθύνομαι στον κόσμο και στο κοινό μου που με βλέπει πάρα πολύ κόσμος και όχι μόνο τα κορίτσια.
και θα με κρίνει ο καθένας. Τώρα ακούω μια Ντένι, τη δυναμική αυτή Ντένι που έχει ο άρωμα, που έχει κότερο, που πραγματικά δεν τα έχεις, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσες. Είσαι πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, έχεις καταφέρει πολλά και ξαφνικά βλέπω μια γατούλα που γουργουρίζει και λέει εντάξει, δεν πειράζει, νομίζουν ότι η Ντένι δεν ξέρει. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι έτσι έχει συμβεί και είμαι σίγουρη ότι εμένα με βασμολογούν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ντένι, όχι. Τελείως διαφορετικά. Δεν μπορώ όμως να κάνω κάτι. Τι να κάνω, να αρχίζω να ξεκατηνιάζομαι. Δεν είναι το στυλ μου. Εγώ ξέρω ότι όλες κάνουμε την προσπάθειά μας. Είμαι σίγουρη ότι βασμολογείται τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, αν αυτά τα φόραγε η Αμάντα, μπορεί να παίρνει και τεσσάρια. Διαφωνώ. Έτσι τώρα λέω. Να ξέρεις ότι εγώ θεωρώ ότι είσαι πολύ αξιόλογη παίκτρια. Όλες και ότι πάντα ήσουν αξιόλογη παίκτρια, για τον ένα τον άλλο λόγο. Ναι. Και μην υποτιμάσαι παρακαλώ τον εαυτό σου, δεν γιατί είσαι λάθος. Δεν τον υποτιμάω. Είσαι και υπέροχο παιδί και, και πολύ αξιόλογη παίκτρια και πρέπει όλες. Ναι. Να σε αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε όλες, ίσα δηλαδή. Όλες είμαστε εισάξιες. Όλες είμαστε εισάξιες. Ποια ήταν η παίχτρια εκείνη που είχε πει ότι έρχεται εδώ η Ντένι, σας κάνει και γελάτε και παίρνει βαθμούς. Εγώ. Α, η Διονυσία. Νομίζω. Αν δεν το έχω πει, το έχω σκεφτεί. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, Διονυσία. Δεν με νοιάζει τι συμφωνείτε, δεν θα παίζω το θέατρο του παραλόγου, Αμάντα μου. Θεωρώ ότι είναι αξιόλογη. Και μην υποτιμάς την νοημοσύνη μου. Δεν υποτιμώ την νοημοσύνη μου. Όπως, την δεν μπορεί σου, να έρχομαι εγώ, όπως λοιπόν. Όπως δεν υποτιμώ και εγώ τη δική μου νοημοσύνη. Λοιπόν. Και αν είναι να μιλήσουμε τώρα και να πούμε, πρέπει να τα πούμε όλα για όλα. Λοιπόν, ας κυλήσει το παιχνίδι όπως έχει. Τι σημαίνει συγγνώμη, αυτό, παιδιά, τι λέτε. Μισό λεπτό, περίμενε. Τι εννοεί για το θέατρο του παραλόγου και τι εννοεί να τα πούμε όλα και να κυλήσει το παιχνίδι όσο έχει. Πρέπει να μας πείτε. Θα να πω. Βέβαια. Βεβαίως και θα πω. Λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει ένα έντονο σούσουρο ότι η Ντένι έχει βοήθεια στο παιχνίδι. Ένα πολύ έντονο σούσουρο γιατί άλλαξε ξαφνικά. Έχουν κάποιες κινήσεις. Έχουμε δει λοιπόν κάποιες κινήσεις. Κάποιες βαθμολογίες που ανταλλάζουν οι κοπέλες. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά, ως Αμάντα, έχω αποφασίσει να μην ασχολούμαι καθόλου με όλο αυτό το κομμάτι και να ασχοληθώ μόνο με τα ρούχα μου και το τι θα φοράω εγώ. Και όχι με τα γύρω-γύρω, γιατί αναλώνομαι, αλλοιώνω το χαρακτήρα μου και εκνευρίζομαι κιόλας που είναι κάτι που δεν αξίζει. Το θέατρο του παραλόγου ποιο είναι, Διονυσία? Το θέατρο του παραλόγου είναι αυτό. Θα μιλήσω για εμένα. Και ας με λένε πάλι ότι εγώ, και λέω συνέχεια εγώ, μιλάω για εμένα, δεν μιλάω για εσάς. Δεν έχει άδικο. Δεν μπορώ εγώ που προσπαθώ και δεν μου τα φέρνει κανένας και προσπαθώ να φέρω κάποια πρόταση να παίρνω ένα και δύο. Ας πούμε η Ντένι σήμερα μου αρέσει πιο πολύ από όλες τις ημέρες. Τώρα, γιατί δεν το έχει ανοίξει ποτέ, τώρα το άνοιξε. Δεν το είχα δει αυτό το παντελόνι. Το άνοιξε. Ωραία, και τι έβαλε δύο. Δεν πειράζει. Εκεί. Παιδιά, μην με τρελαίνετε τώρα, δεν έχω Αλτσχάιμερ. Εκεί δεν καθόταν. Διονυσία, εκεί πέρα καθόταν χωρί το παλτό. Δεν την έχω παλτό δει, παιδιά, δεν βλέπω. Ωραία, εν πάση περιπτώσει, σου αρέσει σήμερα καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι η Ντένι φέρνει κάποια πρόταση κάθε φορά και βλέπω κάτι τριάρια, τεσσάρια, τριάρια, τεσσάρια. Το έκανα θέμα στο προηγούμενο επεισόδιο, γι' αυτό οι φίλες τις βάλανε δύο και τρία τώρα. Μην ξαναλέω τα ίδια. Βαρέθηκα. Okay. Και φαίνομαι εγώ η τρελή από όλους σας. Μάλιστα. Και μιλάω για όλους. Δεν θεωρώ ότι είσαι τρελή και αν. Δεν είμαι καθόλου τρελή. Αν είναι να γίνει κάτι και να δούμε κάτι, εγώ τουλάχιστον αυτό που πιστεύω και αυτό που έχω πει είναι ότι ο χρόνος πάντα δείχνει. Καθόλου δεν δείχνει, μωρέ. Τι θα δείξει. Πώς δεν θα δείξει, ρε Διονυσία, πιπηλάμε δάχτυλο όλοι εδώ πέρα. Όχι, την κάνουμε γαργάρα. Άμα την κάνουμε γαργάρα, καλά να πάθουμε. Πόσες αργό εκφράσεις θα κουστούν ακόμα, δεν ξέρω. 2,4 είναι ο μέσος όρος. Για να δούμε λοιπόν τι θα δείξει ο χρόνος. Ευχαριστώ. Ντένι μου.